Είμαι στην πραγματικότητα ξαφνικά. Δεν είναι μια ορολογιακή βόμβα η οποία έχει εκραγεί το θέμα του ασφαλιστικού. Δεν υπάρχουν στόχοι συγκεκριμένοι εδώ και από το 10 που μας λένε ότι θα πρέπει να πάμε στην ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη των 360 ευρώ από το 15. Δεν πορευόμαστε. Το 360 από αυτό το αμφισβητεί η κυβέρνηση, ρε παιδί. Το 360 το αμφισβητεί, αλλά όλο ένα και πλησιάζουμε. Όλο ένα και πλησιάζουμε. Και αυτό δεν είναι ότι είναι αντικειμενικό, είναι επιλογή. Όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο εσωτερικής υποτίμησης αξιών, συντάξεων, ακινήτων, κάποια στιγμή έτσι περνάει αυτό και μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα. Εσείς το αποδίδετε σε σχέδιο αυτό? Όχι, επιλογή. Βέβαια, προφανώς είναι. Μα αυτά υπάρχουν γραμμένα. Είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Μα μισό λεπτό. Η κρίση υπάρχει. Η κρίση δεν είναι εξωγενής παράγοντας. Η κρίση είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων καταστάσεων, επιλογών και πολιτικών. Άλλοι λένε ότι γενικώς κάτι μας βρήκε και πρέπει όλοι μαζί να ανοίξουμε μια ομπρέλα γιατί βρέχει κρίση. Δεν είναι έτσι. Κάποιοι δεν δημιούργησαν την κρίση. Δεν είναι. Στην κρίση, η κρίση λοιπόν έχει πρόσημο, κοινωνικό, προοδευτικό, ριζοσπαστικό. Έχει επιλογές οι οποίες κάποιους βλάπτουν, τους πολλούς. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα βγουν πιο ενισχυμένοι. Θα υπάρχει συγκέντρωση πλούτου, δύναμη, ισχύω. Αυτά δεν είναι ουδέτερα πράγματα και ούτε τα ανακαλύπτουμε νομίζω εδώ πέρα τώρα στην Ελλάδα το 2014. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το σχέδιο, το οποίο ήταν πολύ συγκεκριμένο και προέβλεπε ότι βγαίνοντας, αν και το βγαίνοντας εντός πολλών εισαγωγικών, διότι ουσιαστικά πάμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις ενός μνημονιακού καθεστώτος με διάρκεια, έτσι, μόνιμης δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας, έτσι, μη σταθερών σχέσεων απασχόλησης, χαμηλώνεις, ναι, όλα αυτά. Μπράβο. Επειδή λοιπόν είναι μέσα αυτό το σχέδιο, δηλαδή, πείτε μου κάτι, για να πούμε, σε κάτι σημερινό. Ας πούμε ότι περνάει η υπόθεση της μικρής ΔΕΗ που είναι τώρα στο επίκεντρο και από ό,τι βλέπω είναι και αιχμή της δικής σας πολιτικής. Περνάει. Και έρχεστε σε ένα χρόνο στην κυβέρνηση. Θα την πάρετε πίσω, θα την αναιρέσετε, θα εγώ την δεν δέχομαι αυτή τη μυρολακτική προσέγγιση. Λέω, ρε παιδί. Όπως δεν δεχόμουν και χθες η Ελλάδα να λέμε ότι θα αποκλειστεί ούτως ή άλλως, όπως λέγανε οι περισσότεροι. Μα δεν είναι μυρολακτική. Λέω λοιπόν να κάνουμε τα πάντα για να μην περάσει. Και αυτό γιατί δεν είναι ένας δογματισμός. Δεν βλέπω εδώ, δεν είναι. Δεν είναι ένας δογματισμός. Λέει παιδιά, όχι, ας πούμε, να μην περάσει. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η ΔΕΗ δεν πρέπει να κατακαιρματιστεί. Ωραία. Η ΔΕΗ αντιστοιχεί σε ένα δημόσιο αγαθό. Αυτό πρέπει να είναι δημόσιο, δεν πρέπει να είναι εμπορεύσιμο. Η ΔΕΗ είναι ένα εργαλείο οικονομικής πολιτικής, οικονομικής ανασυγκρότησης, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το στερούμε από τους πολλούς, δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε εικόνες τραγικές όπως τον προηγούμενο χειμώνα, όπου οι οικογένειες στερηθήκαν αυτό το δημόσιο αγαθό. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ναι, αλλά σου, και δεν μπορούμε, προσέξτε να δείτε, στο όνομα υποτιθέμενων επενδύσεων, τελειώνω αμέσως κύριε Παπαδημοϊκό, στο όνομα υποτιθέμενων επενδύσεων και της απελευθέρωσης, αυτοί οι οποίοι οι υποψήφοι επενδυτές θα ερχόντουσαν να επενδύσουν, τους χαρίζουμε τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ναι. Και τους δίνουμε και πρίκα μερικούς πελάτες της ΔΕΗ. Γιατί? Ωραία, γιατί? Εντάξει. Αλλά επειδή η κυβέρνηση έχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία και επειδή κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν προχωρήσει πιο πέρα. Εντάξει. Δεν μην περάσει. Αν περάσει όμως, θα το πάρουμε πίσω. Ισχύει αυτό ως επίσημη θέση σας? Είναι εφικτό? Δεν το έχουμε ξανακούσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το πάρουμε πίσω. Ναι. Ξέρετε, μου θυμίζετε, κύριε Σκουρλέτη, μου θυμίζετε τον κύριο Παπανδρέου. Μου θυμίζετε τον κύριο Παπανδρέου που πριν κάποια χρόνια πήγαινε και διαδήλωνε στο λιμάνι κάτω στον Πειραιά για την Κόσκο και μετά πήγαινε και πανηγύριζε για τις επιτυχίες. Κύριε Παπανδρέου, είναι το ίδιο πράγμα. Για τις επιτυχίες. Είναι το ίδιο πράγμα το ρεύμα αυτό... με το λιμάνι. Δεν σας μπορεί να έχετε τις δεν απόψεις. Δεν σας αφήσουμε να το βάλτε πληρώσω. Αυτό το ερώτημα στο αφήσουμε να το πληρώσω. Λοιπόν, και πες το μόνο μου θυμίζετε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στην αρχή μπήκατε σε μια ανάλυση πώς φτάσαμε στην κρίση. Ας αφήσουμε αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και να πούμε την αλήθεια τι γίνεται και με τη μικρή ιδέα. Μιλάμε για το 30%, μιλάμε βασικά για κοινοτική οδηγία. Εντάξει, είναι υποχρέωσή μας η απελευθέρωση στην αγορά της ενέργειας. Η απελευθέρωση είναι να πουλήσουμε συγκεκριμένους επιχειρηματίες στα κομμάτια της ΔΕΗ. Θέλετε να το απελευθερώσετε, ας φέρουν τα χρηματάκια τους να επενδύσουν. Βεβαίως, μισό λεπτάκι. Απαντήστε μου σε αυτό. Μα θα σας απαντήσω. Αν δεν απαντάτε εσείς μόνος σας, θα σας απαντήσω εγώ. Λοιπόν, βεβαίως και είναι κοινοτική οδηγία. Πρώτον. Δεύτερον, δίνει στο 30%. Τρίτον. Εννοείται πως όταν θα έρθουν οι ενδιαφερόμενοι, εννοείται πως ένα από τα κριτήρια είναι ποιος θα έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Γιατί ουσιαστικά παίρνοντας συγκεκριμένες μονάδες, θέλεις να δημιουργήσουν επενδύσεις, και αυτό είναι απαραίτητο κριτήριο, για να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Τέταρτον, δεν θα πουληθεί κανένας από τους εργαζομένους.
Και ίσα ίσα θα έχει διασφαλιστεί και η μισθοδοσία τους. Από εκεί και πέρα, ας σταματήσουμε να λέμε ότι πολλώντας την ΔΕΗ ή αυτό που λέτε για την ΕΙΔΑΠ, για την ΕΙΑΘ, ουσιαστικά πουλάμε τα αγαθά της χώρας. Γιατί και με την ΕΙΔΑΠ και με την ΕΙΑΘ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, απλά το κρύβετε. Το κρύβεται, δεν πουλάμε το νερό. Το νερό βασικά δεν ανήκει ούτε στην ΕΙΔΑΠ ούτε στην ΕΙΑΘ. Το νερό ανήκει στο δημόσιο. Και έχει σύμβαση η ΕΙΔΑΠ με την ΕΙΑΘ με το δημόσιο. Ένα αυτό. Δεύτερον. Φαντάζομαι δεν το μαζεύουμε τις κατσαρόλες όταν δεύτερον, το νερό. Μισό λεπτά. Το νερό έχει ένα δίκτυο. Δεύτερον, τι κάνεις. Έχει δηληστήρια. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεύτερον, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και ας μας κρίνει ο κόσμος ποιος έχει δίκιο. Αλλά λέμε την αλήθεια. Δεύτερον, τι κάνεις εκεί πέρα. Ουσιαστικά τα πάγια συνεχίζουν να ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Απλά ουσιαστικά δίνεις τη διαχείριση και τη λειτουργία, τη δίνεις σε ένα στρατηγικό επενδυτή, έχοντας από πάνω πάντα σαν τοποτηρητή τη Γενική Γραμματεία Υδάτων για να βάζει. Εγώ άκουσα έναν υπουργό της κυβέρνησης βάζει... σας πάντως να λέει προχθές ότι αφού στη Θεσσαλονίκη ψηφίσανε στο άτυπο δημοψήφισμα, να το ξεχάσουμε το θέμα του νερού. Κουκουλόπουλος ονομάζεται. Θα σας πω, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Και ο κύριος Κατσαρόλης θες γιατί δεν είχε τις αντιλήψεις. Μισό λεπτάκι, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Λοιπόν, άρα και στην τιμολογιακή.